Κύριε Κοταρίδη, αυτό που είδαμε χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη, οι οποίοι αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας τους, πάνω από το μισό, για το ποδόσφαιρο, την ώρα που συζητιόταν μια σημαντικότατη συμφωνία, αμυντική τη λένε, δεν είναι καθόλου αμυντική, είναι επιθετική, επιθετικότατη, ανάμεσα στη χώρα μας και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις βάσεις στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα για τη μετατροπή όλης της χώρας σε μια απέραντη αμερικανοτοϊκή βάση. Αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής ανισχυντίας. Αυτό που έγινε, αυτό που παρακολουθήσαμε και γίναμε μάρτυρες και όσοι παρακολουθούσαν τη συζήτηση. Γιατί, κύριε Πιταρά, αυτή η συμφωνία που συζητιόταν χθες, θα έλεγα ότι ήταν το πολιτικό γεγονός της χρονιάς. Έξω από τη Βουλή, σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα διαδήλωναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ζητούσαν την απομάκρυση των ελληνικών βάσεων, την απεμπλοκή της χώρας μας από τους αμερικάνικους, τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, και μέσα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συζητούσαν και κονταροχτυπιούνταν για το ποδόσφαιρο. Για ποιο ποδόσφαιρο? Για το ποδόσφαιρο που παίζεται στους διαδρόμους, στα γραφεία και στις επιτροπές. Γιατί πια αυτό το ποδόσφαιρο, αυτή η σαπίλα δεν παίζεται στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό είδαμε χθες και αυτό δεν έγινε, κύριε Πιταρά, τυχαία. Έγινε προσχεδιασμένα και από τους δύο να στραφεί η συζήτηση εκεί προκειμένου να κρυφτεί η συνένεση τους. Αφήστε, κύριε Γιαννούλη, έτσι όπως το παρουσιάζει είναι σαν να συγκυβερνάει η συμφωνία τους και να κρύψουν τη συνένεση και τη συμφωνία τους, που επιβεβαιώθηκε και μόλις πριν από λίγο, ότι ο ένας ετοιμάζει, ο ένας μαγειρεύει και ο άλλος τρώει, πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Αυτό έγινε και με τη συμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαπραγματεύτηκε, τη διαμόρφωσε. Κοκορεύεται γι' αυτό, επέρεται γι' αυτό και έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα για να την ψηφίσει. Κοιτάξτε, μιλάνε για ανταλλάγματα, κύριε Πιταρά, για διαπραγματευτικά χαρτιά κτλ. Δεν υπάρχουν ανταλλάγματα στον πόλεμο και στο θάνατο. Αυτή είναι η άποψη. Συγγνώμη, αυτή είναι η άποψη η δική μας. Ναι. Γι' αυτό μιλάω. Θα ήθελε παραπάνω πράγματα να έχει κερδίσει. Δεν υπάρχουν λοιπόν, η απάντησή μας είναι ότι δεν υπάρχουν ανταλλάγματα. Για να έλεγε το ναι. Δεν υπάρχουν λοιπόν ανταλλάγματα, κύριε Πιταρά, στο θάνατο και στον πόλεμο. Γιατί αυτή η συμφωνία εκεί οδηγεί. Μπλέκει τη χώρα μας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, την καθιστά πολεμικό ορμητήριο για μια σειρά επεμβάσεις που ετοιμάζουν η απεμπλοκή. Να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις, να φύγουμε επιτέλους, να απεμπλακούμε από τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Αποτελούν κίνδυνο για τον ελληνικό λαό, για να μην πω ότι δεν προστατεύουν στο παραμικρό, το αντίθετο. Και να πάμε σε δεν μια πλήρη απομόνωση. Καθόλου. Το σέβομαι σαν άποψη. Απομονωμένη είναι η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Απομονωμένη κυριολεκτικά και εκτεθειμένη, μάλιστα, στην προκλητικότητα και στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Και αυτά δεν μπορούν να περνάνε έτσι, κύριε Κοταρίδη. Αυτό που έγινε χθες στη Βουλή είναι για να βγάλει ο κόσμος συμπεράσματα για το πώς δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία συμφωνούν και ανοιχτά πια το διακηρύσουν, και επειδή δεν έχουν σε τίποτα να διαφωνήσουν, τσακώνονται για το ποδόσφαιρο. Τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένοι και προβλέψιμοι και για τους Αμερικανούς και για το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει και με αφορμή τη χθεσινή συμφωνία, η οποία ετοιμάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Για το ποδόσφαιρο τώρα, ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω πόση σχέση έχει αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τον αθλητισμό ή με το ποδόσφαιρο των μεγάλων επιχειρηματιών, το οποίο είναι μέσα στη σαπίλα και έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των φιλάθλων. Δεν ξέρω πόσο θα το εξηγιάνουν FIFA και UEFA όταν είναι γνωστά τα σκάνδαλα αυτών των οργανισμών, για να θυμίσω λιγάκι τον Πλατινί. Καθόλου. Όταν έχουμε τις υποθέσεις του Πλατινί και του Μπλατ παλιότερα, όλοι τα γνωρίζουμε. Θέλω όμως, του Μπλάτερ, ναι, θέλω όμως να επαναλάβω την πρόταση που κάνει εδώ και χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας για την υπαγωγή των ανωνυμών εταιριών, των ποδοσφαιρικών, ανωνυμών εταιριών πάντως, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομίας και όχι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Μάλιστα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουν, εκεί πρέπει να υπαχθούν και να ισχύουν ό,τι ισχύουν για τις υπόλοιπες εταιρείες.